Διαστάσεις τραγωδίας, πυρέτο, θρίλερ, απαγωγής δύο παιδιών στην Ισπανία. Πάμε στην Έλενα Παπαδημητρίου. Έλενα. Συγκλονισμένη είναι ολόκληρη η χώρα για τον θάνατο του 6χρονου κοριτσιού που είχε πέσει θύμα απαγωγής από τον ίδιο του τον πατέρα και τελικά βρέθηκε νεκρό στο βυθό της θάλασσας στην Τενερίφη. Η σωρός που ταυτοποιήθηκε ύστερα από τη διενέργεια αυτοψίας ανήκει στην Ολίβια Τζιμένο. Το άψυχο σώμα του παιδιού βρέθηκε σε αθλητικό σακίδιο στον Ισπανικό βυθό. Οι Ισπανοί διασώστες βρήκαν τη σακούλα δεμένη σε μία άγκυρα, 1 χιλιόμετρο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Αυτή η τραγωδία, Μάρκο, έκανε χθες χιλιάδες πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα να βγουν στους δρόμους, όπως βλέπουμε, για να διαμαρτυρηθούν για την έκρηξη στα ποσοστά ενδοοικογενειακής βίας αλλά και της γενοκτονίας. Στην Ισπανία, 39 ανήλικα δολοφονήθηκαν από τον πατέρα ή τον σύντροφο νίνι πρώην της μητέρας τους από το 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης για τα εγκλήματα με βάση το φύλο. Είναι μια τραγική εξέλιξη που συγκλονίζει την παγκόσμια κοινή γνώμη. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν, Έλενα Παπαδημητρίου.